Θα δούμε λίγο πολύ τι γίνεται και στις λαϊκές αγορές με την βοήθεια του κυρίου Παντελή Παπαδάκη, είναι ο πρόεδρος των παραγωγών λαϊκών αγορών. Η καλημέρα μας, τα χρόνια μας πολλά. Να δούμε τι γίνεται με εσάς, λαϊκές αγορές, οι οποίες φαντάζομαι ότι μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο λειτουργούν κανονικά στα συνηθισμένα σημεία, κύριε Παπαδάκη, έτσι. Καλημέρα, χρόνια πολλά και στους ακροατές. Οι λαϊκές λειτουργούν, θα λειτουργούν και το Μεγάλο Σάββατο. Στα συνηθισμένα σημεία όπως τα γνωρίζουμε. Με τον κόσμο να προμηθεύεται τα απαραίτητα για το πασχαλινό τραπέζι. Οι τιμές, η ακρίβεια, οι δυσκολίες που ο καθένας από εμάς αντιμετωπίζει με βάση το δικό του το μισθό καταγράφονται στις αγορές των λαϊκών, κύριε Παπαδάκη? Ναι, οπωσδήποτε καταγράφονται. Και είναι κάθε χρόνο, να σας πω, και χειρότερα. Ο κόσμος παίρνει τα απαραίτητα, ο κόσμος έρχεται στη λαϊκή γιατί βρίσκει φθηνά προϊόντα και καλά προϊόντα. Είναι πάρα πολύ φθηνά, αλλά δυστυχώς παίρνει τα απαραίτητα, δεν παίρνει την ποσότητα που έπαιρνε παλαιότερα. Αυτό γίνεται. Να σας πω, δεν είναι και κακό να παίρνεις μόνο τα απαραίτητα, δεν σου χαλάνε κιόλας. Έτσι, σας μιλάω και σαν νοικοκυρά. Ναι. Ενδεικτικά. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Είναι ότι το κόστος της καλλιέργειας μας είναι μεγάλο, τα κόστος μας, τα κάψιμα, τα ηλεκτρική ενέργεια και οπωσδήποτε είναι δύσκολο για μας, πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο σε ό,τι έχει να κάνει με την ακολουθούμενη αγροτική πολιτική, αυτό με όλους εσάς τους παραγωγούς. Αυτό τώρα είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον δικό σας τον προϋπολογισμό, του κάθε ενός από εσάς, κύριε Παπαδάκη, δεν το συζητάμε. Εδώ χρειάζονται άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Ό,τι έχει αποφασιστεί μέχρι σήμερα κινείται σε ό,τι έχει να κάνει με τον αγροτικό τομέα σε θετική κατεύθυνση για εσάς τους παραγωγούς? Δεν το κατάλαβα αυτό. Όποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τις κρίνεται να κινούνται σε θετική κατεύθυνση για την ενίσχυση του εισοδήματός σας? Όχι και τόσο. Όσον αφορά με την ενέργεια, το κόστος καλλιέργειά μας αυξάνεται συνεχώς. Εκεί δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Είναι αυτή τη στιγμή έχουμε και το πότισμα, το νερό. Έχω μεγάλο θέμα και φέτος. Και αν συνεχιστεί αυτό, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην μπορεί να καλλιεργήσει ο κόσμος στη Μεσαρά. Αυτό είναι όντως ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί. Είναι το νερό, το μεγάλο πρόβλημα θα είναι το νερό που πρέπει να λάβουν μέτρα πάρα πολλά χρόνια πριν. Διότι είναι τετελεσμένο γεγονότο αυτή τη στιγμή. Ξέρω σε χωριά που τραβάνε τώρα αυτή τη στιγμή θάλασσα και όχι είναι νερό για να ποτίσουν. Ναι, πώς να γίνει αυτό και ποια είναι από την άλλη η ίδια η ποιότητα? Έπρεπε παλαιότερα να είχαν φτιαχτεί μικροφράγματα, να είχαν φτιάξει κάποια πράγματα, να πούμε, μπορούσαν να είναι τα υδροφόρα να ποτίζονται, να μπορέσουμε να έχουμε τώρα νερό. Τουλάχιστον εσάς η δική σας η καταγωγή και η δραστηριοποίηση είναι στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, κύριε Παπαδάκη. Έτσι είναι, έχουν, Μεσαρά, ναι. Έχουν βγει από τις δημοτικές αρχές ενδεχόμενα δελτία που λέει ότι πρέπει να υπάρχει περιορισμός του νερού. Τι περιορισμός? Σου λένε θέλει να φυτέψεις φύτεψη, αλλά με ευθύνη δικιά σου. Μάλιστα. Όχι με δικιά μου, ναι. Μπορεί κάποια στιγμή να μην έχει νερό. Να βάλει την καλλιέργειά σου και να μην έχει νερό από τη. Έχουν βγει δελτία από τους δήμους, θέλετε να πείτε? Ότι... Ναι. Αλήθεια. Έχουν βγει. Ναι. Ότι φυτεύετε με δική σας ευθύνη. Όταν λέτε ότι υπάρχουν παραγωγοί που ήδη εκμεταλλεύονται το θαλασσινό νερό για να ποτίσουν τα κυπευτικά τους. Σε ποιες περιοχές αναφέρεστε? Στην ευρύτερη περιοχή που είναι 4.000 αγωνιμότητα, 3.000 αγωνιμότητα. Τι εννοείτε? Και δεν μπορούν να καλλιεργήσουν, ναι. Πάρα πολύ δύσκολα. Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει δηλαδή και αυτό στα νότια παράλια. Μιλάτε για Δήμο Γόρτινας ή Δήμο Φεστού? Για Δήμο Γόρτινας. Μάλιστα. Δήμος Γόρτινας, όπου παραγωγή. Το πράγμα φανερωμένη, δεν υπάρχει νερό. Ναι. Τώρα θα αρχίσουν να αντλούν οι μεγάλοι γεωτρείς του το ΕΒΗ και καταλαβαίνετε τι θα υπάρχει. Σε ένα μήνα θα υπάρχει νερό στη Μεσαρά. Μάλιστα.
Άντε τώρα να δεις, υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι βγαίνουν εκτός παραγωγής για αυτή την καλλιεργητική περίοδο, γνωρίζετε? Ναι, πάρα πολύ, γιατί φοβούνται να πούμε βάλουν τις μισές καλλιέργειες. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει αυτόματα μείωση παραγωγής προϊόντων. Μείωση, ναι. Και βλέπω να έρθουν εισαγόμενα προϊόντα. Δυστυχώς πολλά εισαγόμενα προϊόντα θα μπουν στην αγορά. Αυτό φοβάμαι πάρα πολύ. Μάλιστα. Το οποίο θα μεταφράζεται και θα ελληνοποιείται με το ανάλογο κόστος, θέλετε να πείτε. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό είναι προέκταση της κουβέντας που κάνουμε αυτή την ώρα. Ναι, έτσι ακριβώς. Μπράβο, ναι. Έτσι που το λέτε. Μάλιστα. Θα υπάρξει τουλάχιστον από εσάς τους παραγωγούς λαϊκών αγορών κάποια συνάντηση με τους αρμόδιους, το αρμόδιο Υπουργείο, με την περιφέρεια, με τους δήμους, να δείτε πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε αυτό? Τώρα πώς θα αντιμετωπιστεί? Δεν μπορεί να φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Περιμένουμε να πούμε και βλέποντας. Μάλιστα. Τώρα είναι σε όλη την περιοχή το ίδιο. Μάλιστα. Προς το παρόν τα προϊόντα μας διατίθενται, και όποιος μπορεί να ψωνίσει ψωνίζει στις λαϊκές αγορές, ακόμα και αν παίρνει μειωμένες ποσότητες όπως λέτε. Σε λίγο τι δεν το ξέρουμε, διότι εξαιτίας της έλλειψης νερού εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν και δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί, και πρέπει να είμαστε, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μας λέτε, πολύ πολύ υποψιασμένοι για το τι κυκλοφορεί στην αγορά, διότι αν δεν μπορείς να καλλιεργήσεις και να ποτίσεις, ό,τι μπαίνει μέσα τουλάχιστον να μην βαπτίζεται ελληνικό. Να ξέρω, γιατί έχω το δικαίωμα να ξέρω, αν είναι από οποιαδήποτε χώρα είναι, και να κάνω την επιλογή μου. Δεν λέω όχι, αλλά πρέπει να έχω εγώ την ευθύνη, να κάνω την επιλογή μου. Έτσι ακριβώς είναι, και πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας την ερχόμενη χρονιά για να κάνουμε πάρα πολύ νερό στη Μεσαρά, για να έχουμε, να μπορούμε να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Ενδεικτικά για αυτές τις ημέρες, τρεις ημέρες πριν από το Πάσχα, σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, οι τιμές πάνω κάτω είναι καλές, κύριε Παπαδάκη? Είναι πώς τις πάρα κάνετε? Πολύ καλές. Η ντομάτα κυμαίνεται από το 1 ευρώ έως το 1,5, το μαρούλι 50 λεπτά. Τα ματσικάψα ακριβώς το ίδιο, η πατάτα είναι στο ευρώ, φρέσκια πατάτα με σαράς βγαίνει τώρα. Αυτά. Mm-hmm. Είναι οι τιμές, τα αγκουράκι στο ευρώ, τα αγκουράκι, πάρα πολύ καλές τιμές. Μάλιστα. Τι κινείται πολύ περισσότερο στην αγορά αυτές τις ημέρες? Τι έχει μεγαλύτερη ζήτηση? Η πατάτα, το μαρούλι, τα ματσικάκι, η ντομάτα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ ότι καλύτερο σε εσάς και την οικογένειά σας. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά, καλή Ανάσταση.